Συνάδελφε, για θέματα ανθρωπισμού και αξίες της ζωής έχουμε συζητήσει κι άλλη φορά μαζί και νομίζω ότι με αδικείτε με το να λέτε ότι επιλέγουμε να τον θάνατο κάποιου ανθρώπου. Πιστεύω ότι το είπατε εν ταιρή με το λόγο και δεν το εννοείτε και πολύ περισσότερο δεν με αφορά. Τώρα να σας πω κάτι για την παρέμβαση που είπατε στην υπόθεση Ξηρού για τον πειθαρχικό έλεγχο που διατάξαμε. Ο πειθαρχικός έλεγχος, εκτός ότι προβλέπεται από το σοφρονιστικό κώδικα για τον Υπουργό, αφορούσε το ότι έπαιρνε άδειες ο Ξηρός από εκεί που βρισκόταν, από την πτέρυγα που ήταν και πήγαινε σε άλλη πτέρυγα και τη βραδιά αυτή πριν από δράση κάνανε πάρτι. Παρακαλώ πολύ να το δείτε αυτό το θέμα. Γι' αυτό έγινε η παραγγελία για τον έλεγχο. Τώρα, λέτε για την τροπολογία ότι χειροτερεύει τα πράγματα. Γιατί χειροτερεύει τα πράγματα, όταν προϋπόθεση της τροπολογίας είναι η διευκόλυνση κάποιου να πάρει άδεια για να σπουδάσει. Του δίδουμε δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία. Πότε? Μόνο στην περίπτωση που τα αρμόδια συμβούλια απορρίπτουν την εκπαιδευτική άδεια. Άρα δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Αν αύριο τώρα τελειώσουμε και το σύστημα της ηλεκτρονικής επιτήρησης στα βραχιολάκια και έχει τις προϋποθέσεις, σας είπα, καθυστέρησε αυτό λόγω των ενστάσεων που έκανε εταιρείες. Θα μπορεί να υποχθεί. Μέχρι τότε, και πάλι επαναλαμβάνω, εφόσον θα έχει τις προϋποθέσεις να υποχθεί στο σύστημα αυτό, γιατί ξέρετε εκεί ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα αδικήματα κλπ. Αλλά για το δίκαιο που έχει καταδικαστεί, νομίζω τον καλύπτει η ληστεία. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνουν για τις άλλες υποθέσεις. Γιατί δεν μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τα μαθήματα? Εμείς, η πολιτεία θα το εξασφαλίσει, ατομικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και όλη την υποδομή η οποία χρειάζεται για να μπορέσει να παρακολουθείς τα μαθήματά του. Εσείς πάλι δεν μου λέτε ποια είναι η πρότασή σας, δηλαδή τι μπορεί να κάνει ο Υπουργός τώρα. Πέστε μου να κάνει αυτή την νομοθετική παρέμβαση που δεν θα ακυρώνει αποφάσεις του δικαστήριου, δεν θα εμπλέκεται η μια εξουσία στην άλλη. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει, γιατί δεν μου το λέτε? Το έχω ζητήσει και από άλλους συναδέλφους σας του ΣΥΡΙΖΑ να μου πούν, να πρέπει να κάνει αυτό. Πέστε μου μια πρόταση. Το να λέμε ρηματικά ή να δημιουργούμε εντυπώσεις, δεν λέω για εσάς, για οποιονδήποτε, ότι η πολιτεία μπορεί να κάνει, πρέπει να κάνει αυτό και δεν το κάνει. Ποιο είναι αυτό? Ας μου πει κάποιος, ένας νομικός από την παράταξή σας, από οποιοδήποτε. Προκαλώ οποιοδήποτε να μου πει, να μπορεί να γίνει αυτό και ο Υπουργός δεν το κάνει. Ποιο είναι αυτό? Πολύ περισσότερο θέλω να σας πω και κάτι. Ακούστε να σας πω, γιατί είναι πιο προχωρημένο το σύστημα το δικό μας. Όπως σας είπα, εγώ εκτός από τα μαθήματα τα οποία έκανα μεγάλη εργασία και για το θέμα του ανοιχτού πανεπιστημίου και οι σπουδές που γίνονται στα ΤΕΗ και στα νότα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το είπα και προχθές σε μια συνέντευξη, ότι έχουμε πολύ, το σύστημα που θα κάνουμε είναι πολύ πιο προχωρημένο. Σας λέω λοιπόν ότι οι σπουδές γίνονται ηλεκτρονικά μέσα στη φυλακή, στην Μάλτα, στη Ρουμανία, στη Λιθουανία, προσέξτε, και στην Ελλάδα. Που έχουν όταν δεν παίρνουν εκπαιδευτική άδεια, τότε γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο με δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να έχει εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής και να γίνει εκτίμηση κινδύνου. Άλλες χώρες, η ηλεκτρονική επέδειξη με αλληλογραφία υπάρχει. Στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστρία, στην Νορβηγία, στην Καταλωνία, στις Ισπανίες. Στη Σουηδία εφαρμόζεται ένα άλλο πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Σε όλες τις φυλακές υπάρχουν κέντρα εκπαίδευσης με το σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι κρατούμενοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε πάρα πολλούς τομείς εκπαίδευσης και στη χώρα μας.